Όλοι παραμένουν εδώ. Καλησπέρα και στον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου, νευροχειρουργός στο Γενικό Κρατικό Νικαίας, Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ. Καλώς ήρθατε, γιατρέ. Καλησπέρα. Σας βρήκα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στους τηλεθεατές. Με υγεία προβάντως για όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά. Με υγεία. Είναι η ευχή. Ακούγεται τόσο τετριμένη, αλλά είναι τόσο σημαντική. Ναι, δυστυχώς δεν είναι αυτονόητη. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε στη σύνδεσή μας και την κυρία Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ. Κυρία Παγώνη, καλή χρονιά εξ εσάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία. Λοιπόν, ας πιάσουμε πρώτα, πριν πάμε στην πίεση των νοσοκομείων, να πιάσουμε λίγο το πού βρισκόμαστε επιδημιολογικά. Αν είμαστε κοντά στο 22, αν πρέπει να φοβόμαστε, αν είναι αυτό το πράγμα φυσιολογικό. Κύριε Παπα-Νικολάου, να ξεκινήσουμε από εσάς. Ναι, κοιτάξτε τώρα, αν δείτε, δημοσιοποιήθηκε σήμερα η εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ για την τελευταία εβδομάδα του 2023. Και επίσης έχουν δημοσιοποιηθεί και στοιχεία τις προηγούμενες μέρες. Από όλα αυτά συνάγονται εξής συμπεράσματα. Αυτή τη στιγμή ο συνολικός αριθμός των νοσηλευόμενων, αυτών που χρειάζονται νοσηλεία δηλαδή, από τις επιδημικές ιώσεις του αναπνευστικού, τις βαριές, είναι γύρω στους 1.600 σε όλη τη χώρα. Μπορεί να είναι και λίγο λιγότεροι, γιατί δεν έχουν βγει τα στοιχεία τα χθεσινά. Ναι. Από αυτούς, οι βαρέως πάσχοντες, μηχανικά εριζόμενοι, διασωληνωμένοι δηλαδή, που χρειάζονται αττική θεραπεία, είναι περίπου 90. Η συντριπτική πλειοψηφία φυσικά είναι ασθενείς που πάσχουν από COVID. Υπάρχουν όμως και περιστατικά γρίπης ανάμεσα στο συνολικό αυτό αριθμό. Η κυρία Παγώνη, που είναι πιο ειδική ως παθολόγος, γιατί εγώ νευροχειρουργός είμαι, νομίζω θα το επιβεβαιώσει, ότι φέτος έχουμε πολύ βαριά κρούσματα γρίπης, πιο βαριά από ό,τι πέρσι. Και επίσης υπάρχει και ένας πολύ μικρός αριθμός άλλου είδους ιών του αναπνευστικού. Ναι. Τώρα, αυτός ο αριθμός είναι κατά τη γνώμη μου και απαράδεκτα μεγάλος, αλλά και δυσανάλογα μικρός. Τι θέλω να πω. Είναι απαράδεκτα μεγάλος γιατί κατά τη γνώμη μου δεν υπήρχε σωστή πολιτική πρόληψης από το κράτος. Mm-hmm. Εδώ θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τέλος Ιουλίου του 2023, αν ανατρέξετε, με ομόφωνη μας απόφαση ως ΟΕΝΓΕ, είχαμε αντιδράσει έντονα στην τότε απαράδεκτη κατά τη γνώμη μας κοινή υπουργική απόφαση, η οποία ισχύει ακόμα δυστυχώς, που καταργούσε την υποχρεωτικότητα της μάσκας αναπνευστικής προστασίας, προσέξτε, ναι, μέσα στα νοσοκομεία. Μέσα στα νοσοκομεία, δηλαδή το πιο αυτονόητο, ότι μέσα στα νοσοκομεία πρέπει να, για να αποφύγουμε την ενδονοσοκομιακή διασπορά. Ακόμα και τώρα δηλαδή υπάρχει σύσταση, έτσι. Ναι, υπάρχει σύσταση, δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα, ούτε για τους υγειονομικούς, αλλά ούτε για τους συνοδούς των ασθενών, τους... Υπάρχει χώρα της Ευρώπης που το έχει υποχρεωτικά σήμερα. Μέσα στα νοσοκομεία, φυσικά. Ναι. Μέσα στα νοσοκομεία, φυσικά. Μάλιστα πολλές χώρες το έχουν υποχρεωτικό και ανεξαρτήτως πανδημίας συγκεκριμένης. Το είχαν πάντα. Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα, γιατί λέω τώρα ότι είναι και δυσανάλογα μικρός, προσέξτε, σε ένα σύστημα περίθαλψης το οποίο θεωρητικά έχει πάνω από 30.000 κλίνες, αυτοί οι αριθμοί δεν θα κανονίσει σε κανονικές συνθήκες, άμα υπήρχε κατάλληλη στελέχωση, δεν θα αποτελούσαν ιδιαίτερο πρόβλημα για την επιφόρτωση του συστήματος. Έλα όμως που υπάρχει τόσο τραγική υποστελέχωση, που αυτοί οι αριθμοί προκαλούν μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία. Δηλαδή κάθε φορά που βλέπουμε ένας νοσογόνος παράγοντας να αυξάνεται και να προκαλεί αύξηση στον αριθμό των νοσηλιών, το σύστημα λόγω τραγικής υποστελέχωσης, επειδή δεν έχει καθόλου εφεδρείες, πραγματικά περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Ελπίζουμε να μην κλιμακωθεί περισσότερο. Κυρία Παγώνη, εσείς τι λέτε? Λοιπόν, εδώ και ένα μήνα και παραπάνω έχουμε ειδοποιήσει ότι Δεκέμβρης, Ιανουάριος και Φεβρουάριος είναι οι μήνες με τις πολλές ιώσεις. Μας το είχατε πει εδώ και στην εκπομπή. Τη γρήπη, τον κορονοϊό. Και βέβαια είδαμε και το στρεπτόκοκο που ήταν στη φετινή χρονιά με αρκετή έξαρση όσον αφορά τα μικρά παιδιά. Ναι, ναι. Υπάρχουν ουρές στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Τις έχετε δει, τις βλέπετε κι εσείς και τις έχουμε επισημάνει. Και θέλω να πω
ότι ακόμα και αυτή η υποπαραλλαγή καινούργια, η GN1, η οποία δεν κάνει βαριές πνευμονίες κατώτερου αναπνευστικού, αλλά δεν πάβει όμως να απασχολεί το ανώτερο αναπνευστικό, και αυτοί οι οποίοι είναι μεγάλες ηλικίες με υποκείμενα νοσήματα, μπορεί να υπάρχουν τα αντιϊκά φάρμακα, αλλά πολλές φορές, γι' αυτό έχουμε το 44% αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία, νοσηλεύονται. Θα πρέπει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή αυτή την εποχή για τους λόγους, και μάλιστα έχουμε πει ότι ζητήσαμε για τα νοσοκομεία χρηματοδότηση πρόσληψη προσωπικού για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα περιστατικά αυτά, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτή την εποχή με πριν 2 και 3 χρόνια που γινόταν ένας πανικός στο νοσοκομείο, αλλά δεν πάβει πάλι να υπάρχουν πίεση στα νοσοκομεία όσον αφορά όχι μόνο τα περιστατικά COVID, γιατί εδώ πρέπει να το ξεχωρίζουμε, και τα περιστατικά no-COVID. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει πάντα ως ενίσχυση, τουλάχιστον στις συναντήσεις που είχαμε με το Υπουργείο, για τις προσλήψεις του προσωπικού και τη χρηματοδότηση στα νοσοκομεία. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι ο κόσμος βεβαίως αυτές τις μέρες καλά έκανε και βγήκε, καλά έκανε και διασκέδασε. Γιορτές ήτανε, δεν μπορούμε ο κόσμος να τον πλήρουμε στα σπίτια του. Όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, και θέλω να πω και κάτι άλλο. Χρειάζεται περισσότερο ενημέρωση όσον αφορά τους εμβολιασμούς. Έχετε εικόνα, κυρία Παγώνη, πόσοι από αυτούς είναι εμβολιασμένοι? Έχει πάνω από 1.600 άτομα περίπου, άκουσα, και ο κ. Παπα-Νικολάου. Και έχουμε και νεκρούς. Πόσοι από αυτούς ήταν εμβολιασμένοι? Κάτω από 20% φέτος οι εμβολιασμοί, είτε για τη γρήπη είτε για το COVID. Και άρα το τρένο της πρόληψης έχει χαθεί, σωστά? Είμαστε πια αρχές Γενάρη. Ότι αναφέρομαι στους ανθρώπους με μεγάλη ηλικία και υποκείμενα νοσήματα, οι οποίοι κακά τα ψέματα και αυτοί πρέπει να βγουν και να διασκεδάσουν και να έρθουν σε επαφή με τους συγγενείς τους. Γι' αυτό λοιπόν όσον αφορά το θέμα της πρόληψης με τους εμβολιασμούς, θα πρέπει να ενταθεί από την ομάδα του Υπουργείου. Κυρία Παγώνη και κύριε Παπα-Νικολάου, είναι ερώτηση και στους δύο. Θεωρείτε ότι όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει χαθεί ένα μεγάλο σύστημα την περίοδο του COVID? Υπάρχει ένα θέμα αυτή τη στιγμή, όντως ενημέρωσης βλέπουμε ότι είναι χαμηλό το ποσοστό των εμβολιαζόμενων. Από την άλλη όμως, έχει όντως ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας όπως πρέπει για να αντιμετωπίσει ή να αντιμετωπίζει από εδώ και στο εξής κάθε χρόνο την πίεση αυτή, τη μικρότερη σε σχέση με την πανδημία, αλλά πίεση των περιστατικών? Ναι, θα σας πω αμέσως. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο μοναδικός τομέας που έγιναν κάποια βήματα από το 2020 μέχρι σήμερα ήταν η μονάδα συντατικής θεραπείας. Με ποια έννοια? Το Μάρτιο του 2020, πριν το πρώτο κύμα της πανδημίας, τα κρεβάτια ΜΕΘ που λειτουργούσαν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας ήταν 565 μόνο, ένας απαράδεκτα χαμηλός αριθμός. Ναι. Σήμερα, μάλλον... 557 για την ακρίβεια. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό. Πάνω, ναι. Για την ακρίβεια, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να είμαι και εγώ ακριβής, λοιπόν, κυρία Παγώνη, το Μάρτιο του 2021, μετά από τις καινούργιες πτέρυγες που φτιάχτηκαν κυρίως με ιδιωτικές δωρεές, οι κλίνες ΜΕΘ, οι οποίες ήταν εξοπλισμένες, έφτασαν τις 1092, αλλά δυστυχώς από αυτές, λόγω υποστελέχωσης, ακόμα και σήμερα λειτουργούν πολύ λιγότερες από 1000 συνολικά. Ενώ θα έπρεπε, σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά guidelines, και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το έχει πει και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος από χρόνια, ο συνολικός αριθμός κλινών εντατικής θεραπείας και αυξημένης φροντίδας θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 3.500. Ήταν ο μοναδικός τομέας που έγιναν κάποια βήματα. Όμως, κατά τα άλλα, δυστυχώς, πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Κάθε μέρα το προσωπικό στο σύνολό του είναι, κάθε χρόνο, με συγχωρείτε, είναι όλο και λιγότερο. Αυτή τη στιγμή το σύνολο του προσωπικού που υπάρχει στο όλο νησί, δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στα περιφερειακά ιατρία και το ΕΚΑΒ, αυτό είναι το όλο νησί, είναι περίπου 70 και κάτι χιλιάδες μόνιμοι, γύρω στις 23.000 επικουρικοί συμβασιούχοι προσωρινοί όλων των κλάδων και όλων των εργασιακών σχέσεων. Το σύνολο είναι γύρω στις 95.000 δηλαδή.
Ενώ πριν τα μνημόνια, προσέξτε, πριν τα μνημόνια, το σύνολο του προσωπικού ήταν 135.000. Και οι υγειονομικές ανάγκες σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι πριν τα μνημόνια. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, νομίζω, αυτό. Έτσι. Και επίσης, αν δείτε, αυτά πώς μεταφράζονται τώρα. Αν δείτε την έκθεση αυτή του ΕΟΔΗ για την τελευταία εβδομάδα του 2023 που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, ναι, θα δείτε και ένα άλλο πολύ ανησυχητικό στοιχείο. Η Ελλάδα ξανασκαρφάλωσε στις τρεις πρώτες θέσεις της Ευρώπης στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα. Είναι στις τρεις πρώτες θέσεις τώρα μαζί με την Πορτογαλία και τη Σκωτία. Γενικά, κάθε μήνα, τους περισσότερους μήνες του 2023, η Ελλάδα ήταν στις κορυφές της αρνητικής παραμέτρου, mm-hmm, το οποίο δεν έχει καμία άλλη εξήγηση από τις ανεπάρκειες και την υποστηρέμωση του δημόσιου συστήματος πέρδαψης. Και μια τελευταία κουβέντα να πω. Παραμένουμε σκανδαλωδώς, για τέταρτη χρονιά πλέον, ναι, για τέταρτη χρονιά, σκανδαλωδώς παραμένουμε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, όπου οι μεγάλες ιδιωτικές κλινικές έχουν απαλλαγεί από την νοσηλεία ασθενών κορονοϊού. Αυτό είχαν προσπαθήσει και εκεί να το κάνουν, βέβαια, εννοείται, γιατί τους βόλευε, την άνοιξη του 2020, προσπάθησαν να το κάνουν στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία. Επενέβη το κράτος εκεί αμέσως και τους έκοψε το βήχα. Εδώ εξακολουθούν και έχουν αυτή την ασυλία τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και τα περιστατικά της πανδημίας επιφορτίζονται μονομερώς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ακόμα και αν κάποιος ασθενής έχει ιδιωτική ασφάλεια ή αν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώνει από την τσέπη. Ναι. Κυρία Παγωνή, για να δούμε έτσι εγώ λίγο... Εγώ θέλω να πω το εξής. Ελάτε, ναι, ελάτε. Ότι ναι. Εμείς και σαν ΕΙΝΑΠ και σαν Ομοσπονδία ζητήσαμε όσον αφορά τις μονάδες συντατικής θεραπείας στα κρεβάτια τουλάχιστον να φτάσουν στις 2.000. Δεν ζητήσαμε να πάνε στις 3.500. Μαζί με τις ΜΑΦ. Μαζί με τη ΜΑΦ. Μαζί με τη ΜΑΦ. Να πάνε γύρω στις 2.000. Γιατί αυτό τουλάχιστον είναι ένας αριθμός εφικτός που θα μπορούσε να γίνει σταδιακά. Και μπορεί να γίνει. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι το προσωπικό δεν αφορά μόνο την Αττική ή τη Θεσσαλονίκη, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη. Είναι και τα νησιά, είναι και οι παραμεθόριες περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε πει και κάναμε τις προτάσεις να υπάρχουν κίνητρα για τους νέους συναδέλφους μας που να μπορούν να πάνε εκεί να προσφέρουν τις υπηρεσίες και μάλιστα το καλοκαίρι που υπάρχει ιδιαίτερη έλλειψη και αναγκαζόμαστε να φεύγουν από εδώ με αποσπάσεις από τα νοσοκομεία της Αττικής, δηλαδή τα μεγάλα νοσοκομεία, για 15 μέρες, για ένα μήνα, για 20 μέρες να πηγαίνουν στα νησιά κλπ. Κάτι που είναι δύσκολο γιατί μένουν κενά και χωρίς εφημερίες και τα νοσοκομεία τα μεγάλα της Αττικής, από όπου γίνονται αποσπάσεις. Είχαμε κάνει λοιπόν προτάσεις να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς αυτούς όσον αφορά τα σπίτια, γιατί είχατε δει ότι, και το είχαμε συζητήσει μάλιστα και εδώ, ότι υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά το να βρουν και πού θα μείνουν. Βέβαια, φυσικά. Και να πάνε, πρέπει να βρουν σε ένα νησί για να μείνουν. Και επιπλέον και οικονομικά κίνητρα, που είναι πολύ σημαντικό, και ένα ταβάνι. Δεν τους έδωσε μπόνους, ένα μισθό παραπάνω, κυρία Παγώνη. Για να μπορούν να γυρίσουν στο μέρος που θέλουν. Αυτό δεν έλεγε η προηγούμενη ηγεσία, η πολιτική. Ένα περιθώριο στους νέους ανθρώπους να πάνε να βοηθήσουν τις περιοχές αυτές και τα νησιά και να επιστρέψουν μετά στην Αθήνα ή οπουδήποτε άλλο θέλουν. Κυρία Παγώνη, σας κάνει πιο αισιόδοξη ότι πήγε ο κ. Γεωργιάδης ή πιο απεσιόδοξη το συγκεκριμένο Υπουργείο? Θα σας πω τώρα, θα το συζητήσω και αυτό για το θέμα του κ. Παννικολάου. Και θέλω να πω επιπλέον και κάτι άλλο. Θα χαιρετήσουμε την κυρία Παγώνη και θα απαντήσει μετά ο κ. Παννικολάου για να περάσουμε μετά και στον επόμενο καλεσμένο. Ελάτε, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι νέοι γιατροί να μην φύγουν για το εξωτερικό, γιατί είναι πάνω από 18.000 γιατροί που αυτή τη στιγμή βρίσκονται νέοι στο εξωτερικό και συνεχίζουν να φεύγουν. Για μας στόχος μας είναι να παραμείνουν οι νέοι επιστήμονες και οι νέοι συνάδελφοι και να επανδρώσουν τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας στη χώρα μας. Τώρα, όσον αφορά την αλλαγή του Υπουργείου Υγείας. Για μας, οι αλλαγές του Υπουργείου Υγείας έχει σημασία στο εξής. Ο υπουργός που θα έρθει να χρηματοδοτήσει την υγεία, να κάνει τις προσλήψεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Σε αυτό θα επιμείνουμε στον κύριο Γεωργιάδη και θα σας πω ότι στην προηγούμενη θητεία του, για να είμαστε δίκαιοι,
ο κύριος Γεωργιάδης εκεί ήταν και κάναμε κάποιες προσπάθειες με τη συνάντηση που είχαμε κάνει τότε με τη συνάντηση για τις προσλήψεις του προσωπικού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Το θέμα Γεωργιάδη παραμένει στο τραπέζι, κύριε Παπα-Νικολάου. Κοιτάξτε, τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, η ασκούμενη πολιτική δεν είναι κυρίως θέμα προσώπων. Αυτό ισχύει διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις. Αλλά ισχύει και ιδιαίτερα με τη σημερινή κυβέρνηση, όπου ξέρετε πολύ καλά, από το 2019 υπάρχει λογική του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός και το περιβάλλον του ελέγχουν τα πάντα. Οι υπουργοί έχουν λίγα περιθώρια κινήσεων. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο, δηλαδή τον κύριο Γεωργιάδη, θέλω να ελπίζω ότι έβγαλε ορισμένα συμπεράσματα από την προηγούμενη θητεία του στο Υπουργείο Υγείας και θα, νομίζω ότι πλέον θα το έχει καταλάβει ότι η υγεία δεν προσφέρεται ούτε για ακραία νεοφιλελεύθερα πειράματα, ούτε για επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Αυτό που χρειάζεται είναι πραγματική στήριξη στη δημόσια περίθαλψη και επίσης για να δοθεί αυτή η στήριξη, επειδή υπάρχει και το λεγόμενο επιχείρημα, mm-hmm. δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα και τα έχετε ακούσει αυτά νομίζω πολλές φορές. Εγώ γι' αυτό θέλω να πω, πέρα από τα γενικότερα που θα μπορούσα να πω πολλά από πού μπορούν να βρεθούν λεφτά, δεν θέλω να πω τώρα σε αυτή τη συζήτηση, δεν θέλω να πάω στη συζήτηση ότι έχει καταντήσει η χώρα να είναι η πρώτη στο ΝΑΤΟ σε πολεμικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ σε σχέση με το καθάριστο εθνικό της προϊόν. Σε ποσοστό ΑΕΠ έχει ξεπεράσει και τις ΗΠΑ, αν το έχετε καταλάβει. Mm-hmm. Αλλά ας πούμε μόνο μέσα από τον ίδιο τομέα της περίθαλψης, το πάρτι που γίνεται με τους παχτολούς κρατικού χρήματος που κατευθύνονται σε διάφορους ιδιώτες τάχα επιχειρηματίες της περίθαλψης είναι άνευ προηγουμένου. Ας πούμε ένα απλό παράδειγμα. Το συζητούσαμε και στο διάλειμμα λίγο. Όσον αφορά τα καυτά θέματα που υπάρχουν στα απεικονιστικά εργαστήρια, δηλαδή ναι. στους αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους, λόγω ιατρικής υποστελέχωσης, αυτή τη στιγμή δίνονται πακτολοί κρατικού χρήματος σε διάφορες περίεργες ιδιωτικές εταιρείες ιντερνετικής διάγνωσης, οι οποίες ούτε καν δεν έχουν γιατρό εκεί. Παίρνουν την εικόνα μέσω ίντερνετ και στέλνουν γνωμάτευση με mail. Επίσης, δίνονται πάρα πολλά κρατικά χρήματα, ας πούμε για παράδειγμα, για να χειρουργούνται ασθενείς του δημοσίου σε ιδιωτικές κλινικές από γιατρούς του δημοσίου με λεφτά του δημοσίου. Και μπορώ να πω πολλά τέτοια παραδείγματα. Μάλιστα. Όλα αυτά πρέπει να κοπούν με το μαχαίρι και αυτά τα χρήματα πρέπει να δοθούν για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος περίθαλψης. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στα της υγείας και σε όλα αυτά τα ανησυχητικά που συζητάμε αυτές τις μέρες. Σήμερα είχαμε και τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Να βάλουμε στη συζήτηση και τον καθηγητή πνευμονολογίας και λοιμοξιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντή της κλινικής αναπνευστικής ανεπάρκειας του Παπα-Νικολάου, τον κύριο Ιωάννη Κιουμή. Κύριε καθηγητά, καλή χρονιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους σας. Καλησπέρα. Έχει χαθεί το τρένο της πρόληψης για αυτόν το χειμώνα, για αυτή τη σεζόν, αν βάλουμε κάτω τα νούμερα των εμβολιασμών για κορονοϊό και γρήπη? Είναι λίγο βαρύ να πούμε ότι έχει χαθεί το τρένο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σαφέστατα κάποια προβλήματα και υπάρχουν σίγουρα και κάποια πράγματα τα οποία όφυλαν να είχαν γίνει και δεν έγιναν. Παραδείγματος χάρη, ατόνισε πλήρως η προσπάθεια προώθηση του εμβολιασμού. Mm-hmm. Αυτό δεν έγινε σε αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το έχω πει ξανά και ξανά και επανειλημμένα σε κάποιες παρουσιάσεις. Ναι. Αποτέλεσμα είναι το μεν αντιεμβολιαστικό κίνημα, ξέρετε, να παραμένει πάντα ενεργό και να προσπαθεί να προχωρήσει τις ιδέες του. Από την άλλη τη μεριά, όταν δεν υπάρχει αντίλογος, αυτό εκλαμβάνεται ότι είναι μια σιωπηρή αποδοχή. Έτσι λοιπόν ο κόσμος έμαθε ότι δεν χρειάζεται να κάνει το εμβόλιο, δεν είναι απαραίτητο, ας το κάνουν μόνο πολύ ορισμένοι άνθρωποι από ορισμένες, πολύ περιορισμένες ομάδες και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε. Αυτή όμως η σιωπή δεν θα μπορούσε να είναι και μια σιωπή που προκύπτει από την πραγματικότητα? Δηλαδή τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι νομίζω το πιο βαριά δοκιμασμένο εμβόλιο. Δισεκατομμύρια δόσεις, δισεκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερο πείραμα στην ανθρωπότητα για την ασφάλεια ενός εμβολίου, έτσι δεν είναι? Δεν θα το ονόμαζα πείραμα. Πείραμα, ναι, με συγχωρείτε για τη λέξη. Δοκιμή.
ότι το εμβόλιο απέδειξε ότι είναι ασφαλές και είναι και αποτελεσματικό. Δυστυχώς όμως έχει και ένα μειονέκτημα και πρέπει να το πούμε, ότι η προστασία που προσφέρει έχει δυστυχώς περιορισμένη χρονική διάρκεια. Και αυτό μας υποχρεώνει επί του παρόντος να καταφεύγουμε σε επανειλημμένους εμβολιασμούς, πρώτο γιατί η διάρκεια της προστασίας που προσφέρει είναι περιορισμένη και δεύτερο γιατί όπως όλοι ξέρουμε ο κορονοϊός, όπως όλοι οι ιοί της κατηγορίας του, κάνουν διαρκώς μεταλλάξεις και άρα χρειάζεται να επικαιροποιούμε το εμβόλιο. Σαφέστατα πρέπει να υπάρξουν εξελίξεις και στον τομέα του εμβολίου και να υπάρξουν εμβόλια ενδεχόμενα με πολύ πιο παρατεταμένη διάρκεια προστασίας. Είναι το ζητούμενο και αυτό που σας λέω δεν είναι κάτι που προκύπτει από την εμπειρία που έχουμε από τον κορονοϊό. Ήταν γνωστό και πριν από τον κορονοϊό ότι ανάλογα με τη φάση μιας πανδημίας ή μιας μεγάλης επιδημίας όταν περνάμε, πρέπει να έχουμε και το κατάλληλο εμβόλιο που να προσφέρει τις ιδιότητες εκείνες που θα έπρεπε να έχει για να μπορεί να γίνεται και αποδεκτό και αποτελεσματικό στον κόσμο. Και έβαλα τη λέξη αποδεκτό, ξέρετε, γιατί κακά τα ψέματα. Δεν μπορούμε να λέμε στον κόσμο κάθε 6 μήνες θα κάνεις ένα εμβόλιο. Όταν το λες αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή αυτό ατονεί. Ναι, ναι. Και αυτό πληρώνεται δυστυχώς. Κύριε Κιουμή, πριν περάσουμε και στον κύριο Παπανικολάου πάλι, δεν υπάρχει προφανώς άνθρωπος που να μην έχει σε αυτή τη στιγμή κάποιον φίλο του, κοντινό του κτλ. Που να μην έχει βρεθεί τώρα ή πριν 5-10 μέρες θετικός στον κορονοϊό. Αυτό που προκύπτει από τις περισσότερες συζητήσεις στις παρέες, αν είναι λάθος διορθώστε με, είναι ότι αυτή τη φορά το περνάμε με πολύ πιο ελαφρύ τρόπο από τις προηγούμενες. Αυτό είναι καθησυχαστικό ή πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος του long COVID? Εσείς ειδικεύεστε και στην αναπνευστική ανεπάρκεια κλπ. Πείτε μας λίγο αν θέλετε. Πράγματι, ο μεγάλος αριθμός των ατόμων που προσβάλλονται από τον κορονοϊό το περνάει χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες. Αναφέρουμε όμως κυρίως τις νεαρότερες ηλικίες, καθώς και στα άτομα τα οποία δεν έχουν τις λεγόμενες συνοσηρότητες, δηλαδή δεν πάσχουν από σοβαρά νοσήματα τα οποία τροποποιούν την ανοσιακή τους απάντηση κατά κάποιο τρόπο. Άρα λοιπόν σε αυτούς, όπως και πέρσι, ο κορονοϊός είχε σχετικά ήπια πορεία. Όμως πάντα ο κορονοϊός, αυτός που αναφερόμαστε, έχει τη δυνατότητα να προσβάλλει με ιδιαίτερη δρυμύτητα αυτούς οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι σε ηλικία και κυρίως αυτοί βέβαια οι οποίοι έχουν τα προβλήματα που αναφέραμε υγείας και άρα είναι ιδιαίτερα ευπαθείς. Άρα λοιπόν ακόμα και ένας κορονοϊός που πράγματι δεν θα σας διαψεύσω, ίσα θα σας επιβεβαιώσω ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων μοιάζει σαν μια κοινή ίωση του αναπνευστικού και περνάει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, γίνεται όμως δυστυχώς θανατηφόρος στις κατηγορίες αυτές. Και εδώ είναι το ερώτημα που πολλές φορές έχει τεθεί και σε διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς και σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πόσοι από αυτούς που χάνουν τη ζωή τους πεθαίνουν από τον κορονοϊό ή με τον κορονοϊό? Ναι. Νομίζω πως αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα ήθελα ειδική συζήτηση, αλλά να ξέρετε σίγουρα ότι ο αριθμός των θανάτων που αναφέρονται κάθε εβδομάδα δεν είναι ακριβώς αποτέλεσμα της επίδρασης του κορονοϊού, είναι αποτέλεσμα των καταστάσεων της υγείας αυτών που προσβάλλονται και έρχεται ο κορονοϊός για να δώσει το τελικό πλήγμα. Νομίζω πως πρόσφατα από την επικαιρότητα έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα και δεν χρειάζεται να αναφέρω τίποτα παραπάνω. Ναι. Κύριε Παπανικολάου, επειδή θέτεται διαρκώς το ζήτημα της αντοχής και της επάρκειας των νοσοκομείων, ναι, για να δούμε έτσι και τι άφησε αυτή η πανδημία πίσω και όλες αυτές οι επιδιετία, τριετία, μην πω, προτροπές και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξοδέψτε, ξοδέψτε, ξοδέψτε. Αν αυτή τη στιγμή ομιγέννητο ερχόταν πάλι ένα στέλεχος τύπου Γουχάν, ας πούμε, με την νοσηρότητα που είχε αυτό τότε, τα πράγματα στα νοσοκομεία θα ήταν χειρότερα από το 21 και το 20 και το 22 που μετρούσαμε διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ και λοιπά, ναι, κοιτάξτε, ή όχι? Σε σχέση με το 2020 σίγουρα θα ήταν χειρότερα. Θα ήταν χειρότερα. Φυσικά. Μην ξεχνάμε το 2020 ο μεγάλος φόρτος ήταν μόνο τους τελευταίους μήνες του 2020 και κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Τότε του Αγίου Δημητρίου και την 28 Οκτωβρίου, ναι, με την και λόγω του ότι οι αρμόδιοι τότε είχαν επιστέψει τον ίδιο τους το μύθο που είχε καλλιεργηθεί από το καλοκαίρι του 2020, θα θυμάστε, ότι δήθεν είχαν νικήσει οριστικά και παγκόσμια την πανδημία και ότι μάλιστα ακούγαμε και κάτι απίθανα πράγματα, ότι άλλες χώρες ζητούσαν το ελληνικό know-how για να τσακίσουν και αυτές την πανδημία όπως τσάκισε η Ελλάδα
η ελληνική κυβέρνηση. Τρεις φορές την είχε νικήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εγώ έχω μετρήσει μέχρι σήμερα 8. Α, ωραία, έχω μετρήσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, το 2021 την Άνοιξη ήταν το μεγάλο ζόρι. Mm-hmm. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Είχαμε φτάσει σε σημείο τότε, σας υπενθυμίζω, να έχουμε εκτός περίοδου που είχαμε το 2021 να υπάρχουν παραπάνω από 100 συνάνθρωποι μας πάσχοντες βαρέως από κορονοϊό, ναι. Βαριά πνευμονία, διασωληνωμένοι που χρειαζόντουσαν εντατική θεραπεία και να νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ περιμένοντας για ένα κρεβάτι, έτσι μην τα ξεχνάμε αυτά. Τώρα, εάν ξανά έχουμε μια τέτοια κατάσταση, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, το λέω τελείως ανοιχτά ας πούμε. Δυστυχώς από τότε μέχρι τώρα έχουμε μια καταιγίδα παρετήσεων mm-hmm. και αποχωρήσεων προώρων mm-hmm. Και μόνιμων ειδικευμένων γιατρών, αλλά και νεότερων γιατρών, αλλά και λοιπού προσωπικού, η οποία οφείλεται στην εργασιακή υπερφόρτωση, οφείλεται στη μισθολογική απαξίωση, είναι εξευτελιστική η μισθή των υγειονομικών στην Ελλάδα, η πιο εξευτελιστική σε όλη την Ευρώπη όπως ξέρετε. Και επίσης οφείλεται και στην ασυνέπεια της πολιτείας. Δεν πιστεύει ο άλλος τίποτα. Δηλαδή, όταν έλεγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας από το Μάρτιο του 2020, τότε που μας αποκαλούσε τους ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες που δίναμε τη μάχη ενάντια στον αόρατο εχθρό. Τη θυμάστε τη φρασολογία. Και ακούγαμε και χειροκροτήματα από τα μπαλκόνια. Και είχε δεσμευτεί για δύο πράγματα. Το ένα που είχε δεσμευτεί ήταν ότι το επικουρικό υγειονομικό προσωπικό, οι επικουρικοί γιατροί και οι ειδικευμένοι γιατροί και οι επικουρικοί νοσηλευτές θα έμεναν mm-hmm. μόνιμα στο δημόσιο. Την απεμπόλησε πανηγυρικά αυτή του τη δέσμευση, δεν μονιμοποιήθηκαν. Και τα βαρέα. Και η δεύτερη του δέσμευση ήταν το αυτονόητο ναι, ναι. ότι το υγειονομικό προσωπικό του ΕΣΥ θα έπρεπε να ενταχθεί επιτέλους σε καθεστώς mm-hmm. βαρέων και αρθυγινών επαγγελμάτων. Ούτε αυτό το τήρησε. Οπότε από εκεί και πέρα, ας πούμε, έχει χαθεί και η αξιοπιστία, το καταλαβαίνετε έτσι. Δηλαδή, ο τρίτος λόγος που ο άλλος παρετείται είναι ότι δεν πιστεύει τίποτα πλέον σε καμία δέσμευση και σε καμία εξαγγελία ότι θα τηρηθεί. Και πάει στην Κύπρο με 6.000. Μόνο στην δεν Κύπρο. Δεν αλλάζει καν γλώσσα. Όχι, λέω, άμα δεν θέλει να αλλάξει καν γλώσσα. Ναι, ακριβώς. Και επίσης, τελευταίο που θέλω να πω, κοντά ναι. σε όλα αυτά, mm-hmm. έχουμε και ορισμένες ανόητες, αυταρχικές, έκνομες ενέργειες από διάφορους διοικητές που αυτό και εγώ δεν το έχω καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, κάποιοι διοικητές mm-hmm. με το παραμικρό τους διώχνουν για ψήλου πίδημα. Ναι. Κάποιοι άλλοι, ό,τι και να κάνουν, έχουν ασυλία. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο ακατανόητο. Πρέπει να το ψάξετε κι εσείς, σαν δημοσιογράφοι, γιατί γίνεται, γιατί με ξεπερνάει. Παράδειγμα, ας πούμε, είχαμε το διοικητή του νοσοκομείου Άρτας την περασμένη εβδομάδα, ελαφριά την καρδία, να υπογράφει διαταγή στην ακτινολόγο του νοσοκομείου, τη μία από τους δύο που υπάρχουν, mm-hmm. να κάνει τη 12η εφημερία μέσα στο Δεκέμβριο. Με συγχωρείτε τώρα, αν αυτή η συνάδελφος τραβήξει μια παρέτηση και πάει στον ιδιωτικό τομέα που την παρακαλάνε, θα ψάχνουμε να βρούμε ναι, την αιτία. Θα ψάχνουμε να βρούμε την αιτία. Κύριε, κύριε Κιουμή, να κλείσουμε με εσάς. Ορίστε. Για την ίδια ερώτηση. Ναι, αν θέλετε, ναι. Εγώ συμφωνώ, αλλά εν μέρη μόνο με τον κύριο Παπανικολάου. Mm-hmm. Από το 2020 μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια ότι οι κλίνες εντατικής θεραπείας έχουν αυξηθεί κατά πολύ στην Ελλάδα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά έχει δίκιο ο κύριος Παπανικολάου όταν λέει ότι το προσωπικό είναι εξουθενωμένο και απαξιωμένο. Ναι. Και παραμένει έτσι. Σε αυτό το σημείο λοιπόν πράγματι μπορώ να δικαιολογήσω την αντίδραση του υγειονομικού προσωπικού και περιλαμβάνω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτά, σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι πράγματι δεν δικαιώθηκε η δική τους προσπάθεια όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι, βελτιώθηκε ο εξοπλισμός, ναι, βελτιώθηκαν οι υποδομές, αλλά ξέρετε, κανένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας και κανένα μόνιτορ και κανένας αναπνευστήρας ναι. από μόνοι τους δεν σώζουν ανθρώπους. Οι άνθρωποι θα είναι αυτοί που θα σώσουν τους ασθενείς. Άρα λοιπόν για αυτούς πρέπει να κάνουμε κάτι και πράγματι έχουν εξαγγελθεί πολλές φορές ορισμένα θετικά μέτρα, τα οποία δυστυχώς δεν έχει φανεί μέχρι τη στιγμή που μιλάμε mm-hmm. ότι υπάρχει κάποια τάση να πραγματοποιηθούν. Κύριε καθηγητά, κύριε Κιουμή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν πήραν αύξηση γιατροί όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή θέλετε να μου πείτε. Ελάχιστη. Εντάξει, κάτι γίνεται. Παρουσιάζει μια εικόνα πάντα μαύρη. Μισό λεπτό. Πράγματι, μακάρι να πάρουν γιατροί πολλαπλάσια. Μισό λεπτό. Δεν φταίει όμως ότι ένα παιδάκι 15 μηνών χάθηκε γιατί δεν είχαν πάρει αύξηση. Καλά, okay, μισό λεπτό. Οι κυβερνήσεις όλες κραδένουν όποτε του συμφέρει. Κάτι έγινε, εγώ δεν μισό λεπτό. 15 μηνών. Λέω,
οι κυβερνήσεις όλες όπως τους συμφέρει κραδένουν τη ρομφαία του σεβασμού στις δικαστικές αποφάσεις. Σωστά. Ναι, ωραία. Υπάρχουν αμετάκλητες και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Δύο του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2018 και 2021. Και μία του Αρείου Πάγου, 2021, που λένε ότι οι περικοπές που είχαν επιβληθεί στους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών το 2012 είναι παράνομες και αντισυνταγματικές και ότι οι μισθοί θα πρέπει να επιστρέψουν τουλάχιστον στα επίπεδα του Ιανουαρίου 2012. Γιατί το κράτος δεν εφαρμόζει δικαστικές αποφάσεις και τις γράφει στα παλιά του τα παπούτσια? Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει. Σε απαντήσει το νομικό σύστημα. Μάλιστα. Το νομικό σύστημα. Το νομικό σύστημα για απαντήσει. Μπορεί να προχωρήσει σε κατασχέσεις. Η εκτελεστική εξουσία σας επιτρέπει, εάν έχετε γράφει τη δικαστική εξουσία στα παλιά της παπούτσια. Αν έχετε δικαιωθεί τελεσίδικα, μπορείτε να προχωρήσετε κατασχέσεις στην κρατική περιουσία. Έχουμε πάει και στα πρωτοδικεία. Αυτό δεν μπορείς να το λύσει. Εγώ σχολιάζω ότι κάτι έχει γίνει πάντως. Και σε κομμάτι μεθ. Και σε κομμάτι βλέπουμε εμείς βιολογικό. Συμφωνούμε, ότι πρέπει να είναι καλύτερα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Συγγνώμη, για τις υλικοτεχνικές υποδομές και τη ΜΕΦ, το είπα εγώ πρώτο στο πρώτο κομμάτι της συζήτησης. Το πρώτο πράγμα που είπα. Και είπε και ο κύριος Κιουμής ότι στο τέλος της ημέρας εσείς οι άνθρωποι σώζετε. Φυσικά. Αλλά από την άλλη μεριά, να μην λέμε ότι εδώ και 1,5 χρόνο. Να διεκδικείτε περισσότερο, εγώ μαζί σας. Εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε προειδοποιήσει ότι η καταιγίδα παρετήσεων και πρόωρων απογορήσεων. Μάλιστα. Παίρνει το ρυθμό ντόμινο και πηγαίνει προς λειτουργική κατάρρευση. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Λοιπόν, κύριε Κιουμή, να σε ευχαριστήσω θερμά. Κύριε Παπα-Νικολάου και εσάς. Μάγκη Δούση, Νίχο Ελευθερόγλου, καλό βράδυ και σε εσάς. Αύριο έχουμε ποδόσφαιρο, γαλλικό κύπελο. Σωστά, οπότε τη Δευτέρα στις 10. Τη Δευτέρα στις 10 ραντεβού. Εμείς παίζουμε μπάλα τη Δευτέρα. Αύριο παίζουν στη Γαλλία. Η Μέτς με μία άλλη, δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εμείς σε 2-3 λεπτά πάλι εδώ για το τέτα-τέτ της μέρας. Ο κύριος Παύλος Γερουλάνος ήδη περιμένει πίσω από τις κάμερες. Μετά τις διαφημίσεις, εδώ.